Με την ανεργία να εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσθεώρητα επίπεδα για νέους και μεσήλικες στην Κρήτη, τα νέα προγράμματα απασχόλησης περίπου 80.000 ανέργων του Υπουργείου Εργασίας θεωρούνται από την τοπική κοινωνία ως ένα μέτρο αντιμετώπισης, αλλά όχι και της αναχέτησης της ανεργίας. Εγώ νομίζω ότι είναι όλα αυτά για να μας δείξουν στάχτη στα ματιά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι πραγματικά, αν δεν δοθούν πραγματικές λύσεις και μακροχρόνιες λύσεις. Δεν είναι αρκετό το να δουλεύει τώρα κάποιος 2, 3, 5 μήνες, 7 μήνες, πάνω που πάει κάτι να μάθει σε μια εργασία που μπαίνει λίγο τη δουλειά, να φεύγει, να μπαίνει κάποιος άλλος. Πιστεύω ότι εντάξει, είναι μια προσωρινή λύση. Στις επόμενες 2 εβδομάδες ανοίγουν τα πρώτα προγράμματα του ΟΑΕΔ με χιλιάδες ανέργους να ελπίζουν σε μια θέση εργασίας με ημερομηνία λήξης. Έχουμε ανοίξει τις προσκλήσεις για τα προγράμματα που αφορούν τους νέους, για την πρακτική άσκηση, για τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Συνολικά αυτά τα οποία έχουν μέχρι σήμερα προκηρυχθεί είναι περίπου 50.000. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε την πρόσκληση για την κοινοφελή εργασία που είναι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θα ξεκινήσουμε με την πρόσκληση των 10.000 για τους υποχρεωτικούς εκπαίδευσης και αμέσως μέσα στον Οκτώβριο θα είναι και η πρόσκληση για τις άλλες κατηγορίες, ούτως ώστε συνολικά να έχουμε πάνω από 80.000. Το πρώτο πακέτο των 10.000 ανέργων που θα εργαστούν στους δήμους της χώρας αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ωφελούμενοι από την κοινοφελή εργασία του ΟΑΕΔ θα είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών όπου δεν εργάζεται κανένας και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος, εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΗ και ΤΕΗ εγγεγραμμένοι επίσης στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Όπως πάμε, θα ψοφήσουν στην πείνα ο κόσμος, ο εργατικός. Υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, τι να πω. Αυτό. Η νεολαία είναι μηδέν. Δεν έχει τίποτα. Και οι μεγαλύτεροι που έχουν μείνει χωρίς δουλειά και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη, τι γίνεται μα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, εντάξει, έτσι είναι. Εμείς καλύψαμε τη χώρα έτσι, δεν πάμε κάτι άλλο γι' αυτό. Ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Γκενγκέρογλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Λευκό Μητρό, το οποίο θα αναδεικνύει τις υπεύθυνες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές. Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται και δηλώνουν τους εργαζόμενους θα έχουν, εκτός από την επιβράβευση και την μείωση που αφορά φορολογία και κοινωνικές εισφορές. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ αφορούν θέσεις εργασίας προσωρινής ή μεσοπρόθεσμης απασχόλησης.